Επιλέξαμε να κολυμπήσουμε από τη Ρώ στο Καστελόριζο για έναν ιδιαίτερο σημειολογικό λόγο. Θέλαμε να ξεκινήσουμε την εκστρατεία βράβευση των αρίστων μαθητών των κρατικών μας νησιών από το Καστελόριζο. Δεν είναι κοντά, είναι το πιο απομακρυσμένο νησί μας. Άρα θέλαμε από εκεί να δώσουμε μια ωραία κίνηση και στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι για μας η ακριτική Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της ματιά μας και του οράματός μας. Η εμπειρία η κολυμβητική ήταν συγκινητική, αλλά αυτό που ήταν ακόμη πιο συγκινητικό ήταν ο κόσμος του Καστελόριζου και βεβαίως η Ρώ. Η Ρώ δεν έχει κατοίκους, έχει όμως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί πάνω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατοικημένο νησί, αλλά έχει κάποιο κόσμο. Ήταν συγκινητικό να βρεθούμε στο μνημείο της κυράς της Ρώ και βεβαίως ήταν συγκινητικό να ζήσουμε με τους ανθρώπους του Καστελόριζου. Είχαμε τη χαρά να είμαστε εκεί στην εθνική τους γιορτή, άρα να δούμε όλη την αγάπη των νησιωτών για το νησί τους και για την Ελλάδα και να βιώσουμε μαζί τους τον παλμό του συνενώθηκε το Καστελόριζο με την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο γιορτάζουμε και είμαστε ευτυχείς. Το κολυμβητικό καθαρά ήταν εξαιρετικό. Είχαμε ωραίο καιρό, είχαμε δει ότι ο άνεμος ήταν μαζί μας, αυτό που δεν ξέρουμε όμως γιατί δεν μπορεί να μας το δώσει εύκολα κανένα δελτίο με ασφάλεια ήταν τα ρεύματα. Πράγματα ρεύματα ήταν αντίθετα. Άρα μας κόστησε χρονικά. Μείναμε παραπάνω ώρα στο νερό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ήταν 6 χιλιόμετρα για τον κάθε κολυμβητή. Ξεκινήσαμε από τη Ρώ και πήγαμε προς το Καστελόριζο. Ας πούμε ότι χαιρετήσαμε την κυρά της Ρώ και πήραμε από εκεί το διαβατήριο για να πάμε απέναντι στο Καστελόριζο και να ευχηθούμε στο κοριτσάκι που πήρε την υποτροφία. Καλή σταδιοδρομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Καστελόριζο, Σεπτέμβριος, υπέροχος καιρός, υπέροχος ήλιος, αλλά δεν μιλάμε πια για Αιγαίο, μιλάμε για Μεσόγειο. Εκεί τα νερά είναι πιο ζεστά και ήταν μια θετική έκπληξη αυτό. Και φυσικά απέναντι την Τουρκία, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Με την έννοια ότι απέναντι είναι μια κατοικημένη περιοχή, υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς τον τόπο εκείνο, αλλά η ομορφιά του Καστελόριζου μας καθήλωσε. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ούτε να πάμε 100 μέτρα μακριά από την πόλη του Καστελόριζου. Ήταν πραγματικά ένα πανέμορφο νησί, ένα στολίδι στην έξοδό μας προς την Ανατολική Μεσόγειο.